Μετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις ανεβήκαμε μια αντιπροσωπεία προκειμένου να απευθυνθούμε στο δικαστικό της τράπεζας για το συγκεκριμένο θέμα. Θυμίζω ότι αφορά πληστηριασμό ο οποίος διεξάγεται σήμερα, αυτή τη στιγμή, είναι πρώτη κατοικία. Ο συνάδελφός μας είναι άνεργος από το 2011. Η μάνα του καρκινοπαθής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Άγιο Σάββα και γι' αυτό δεν μπορούσε να είναι εδώ πέρα μαζί μας. Είναι η εκπρόσωπος της οικογένειας. Το αίτημα ήταν έτσι κι αλλιώς προς το δικαστικό να ανασταλεί ο πληστηριασμός, να κατέβει από την πλατφόρμα σήμερα και να προχωρήσουν σε νέα διαπραγμάτευση με τον οφειλέτη, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είχε κάνει πρόταση διευθέτησης και ρύθμισης του δανείου. Δεν πήραμε καμιά απάντηση. Μάλλον η απάντηση που πήραμε ήταν έμπρακτη. Έχουν κλείσει το δικαστικό, έχουν φύγει όλοι, είναι κλειδαμπαρωμένο. Το μόνο που μπορέσαμε να κάνουμε είναι να θυροκολλήσουμε το δελτίο τύπου ώστε να θεωρήσουμε ότι η τράπεζα είναι ενήμερη. Θα συνεχίσουμε από εδώ, στην Κομνηνών 18 είναι το γραφείο του συμβολιογράφου που έχει αναλάβει τον πληστηριασμό, ώστε να καταθέσουμε το αίτημα και εκεί να κατέβει από την πλατφόρμα του πληστηριασμός. Έτσι, προσπαθώντας να υπερασπιστούμε τον συνάδελφο, τον συναγωνιστή, το σπίτι του, το κεραμίδι που έχει πάνω από το κεφάλι. Όπως καταλαβαίνετε και το ξέρουμε καλά και από άλλες περιπτώσεις, το ζήτημα είναι ότι το κράτος, οι μηχανισμοί του και οι μηχανισμοί καταστολής που έχουμε εδώ πέρα τώρα, ουσιαστικά προστατεύουν τα συμφέροντα των τραπεζιτών. Είτε νομοθετώντας, είτε βάζοντας τις δυνάμεις καταστολής να μας εμποδίζουν να υπερασπιστούμε τη λαϊκή κατοικία, τη λαϊκή ιδιοκτησία, κάνουν αυτό το πράγμα. Πουλάνε σε funds τα στεγαστικά δάνεια των δανειζομένων σε επίπεδα τα οποία είναι της τάξης του 10 και του 15%. Ενώ τους οφειλέτες τους βάζουν να τα διπλοπληρώνουν και να τα τριπλοπληρώνουν. Και όταν δεν μπορούν να ανταποκριθούν, γιατί μετά από 10 χρόνια κρίσης ο οικονομικός προγραμματισμός των περισσότερων οικογενειών έχει πέσει έξω, όταν δεν μπορούν να ανταποκριθούν, τους παίρνουν και τα σπίτια. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουν. Εμείς θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, τα λαϊκά στρώματα θα πρέπει να πλαισιώσουν αυτή την προσπάθεια αλληλεγγύη, μαζικά, οργανωμένα, να αποτρέψουμε την αφέμανση της περιουσίας των λαϊκών στρωμάτων. Συνεχίζουμε λοιπόν στην Κομνηνών, στο γραφείο του συμβολιογράφου που έχει αναλάβει τον πληστηριασμό, ώστε να καταθέσουμε το αίτημα και εκεί πέρα. Μιλήσαμε με τον συμβολιογράφο. Ο συμβολιογράφος είπε ότι δεν μπορεί, δεν έχει δυνατότητα ούτε δικαίωμα να αναστείλει τον πληστηριασμό, να τον καταβάσει από την πλατφόρμα, ότι όλα αυτά εκφορεύονται από την τράπεζα. Και αυτός είναι και ο λόγος. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες που απευθυνθήκαμε κατευθείαν στην τράπεζα. Έτσι, και αυτός είναι ο λόγος που η τράπεζα δεν ήθελε να ακούσει ούτε καν τη διαμαρτυρία. Φαίνεται δυστυχώς να υπάρχει προσφορά. Έτσι, η προσφορά είναι στην κατώτατη τιμή. Κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει καμία σχέση ούτε με την αξία του ακινήτου. Έτσι. Και το καινούριο στοιχείο που μας δίνει η συμβολιογράφος είναι ότι η προσφορά είναι από την ίδια την τράπεζα. Έτσι. Για να ξέρουμε και να καταλαβαίνουμε ποια είναι η στόχευση, ποιες είναι οι συνέπειες και ποιος είναι ο στόχος τους τελικά. Αυτό που βάζουμε εμείς στα συνθήματά μας, ότι ρουφάνε του λαού το βιός και το παίρνουν και το κάνουν ιδιοκτησία της τράπεζας, εδώ πέρα επιβεβαιώνεται με τον πιο πανηγυρικό τρόπο. Υπάρχει μία προσφορά, είναι μοναδική προσφορά και είναι από την ίδια την τράπεζα που πληστηριάζει το ακίνητο. Για ένα κομμάτι ψωμί παίρνουν το ανθρώπινο σπίτι. Δεν σέβονται τίποτα. Ούτε το γεγονός ότι είναι άνεργος από το 11, ούτε το γεγονός ότι η μάνα του είναι άρρωστη στο νοσοκομείο με καρκίνο. Αυτό είναι το σύστημα, αυτό είναι το κράτος που τους προστατεύει, είτε νομοθετώντας υπέρ τους, γιατί όλο αυτό το πλέγμα το νομοθετικό που τους προστατεύει, το γεγονός ότι η κυρία συμβολιογράφος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, το γεγονός ότι η τράπεζα απολαμβάνει την προστασία των δυνάμεων καταστολής, έτσι χωρίς να έχουμε καμία δυνατότητα να παρέμβουμε, όλο αυτό το πλέγμα είναι για να κερδίζουν οι τράπεζες. Με τον ίδιο τρόπο που τους έχουν φτιάξει το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να μπορούν να πουλάνε τα δάνειά μας σε funds στο 10 και στο 15%, με τον ίδιο τρόπο που τους δίνουν τη δυνατότητα να ξεκαθαρίζουν από προσωπικό, να απολύουν το προσωπικό τους που αφορά στα κόκκινα δάνεια και στο στεγαστικό, να αναδιαρθρώνονται οι τράπεζες, να ανακεφαλαιοποιούνται με λεφτά δικά μας, λεφτά των φορολογούμενων, με τον ίδιο τρόπο τους χαρίζουν και τη λαϊκή περιουσία.
Εμείς διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση για άλλη μια φορά ότι δεν πρόκειται να περάσει. Δυνατότητες να σωθεί το σπίτι του συναδέλφου μας υπάρχουν και από εδώ και πέρα. Θα ζητήσουμε να γίνει αναστολή εκτέλεση. Θα συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις και τα αιτήματα στην τράπεζα. Στη χειρότερη και στην τελική περίπτωση θα βρεθούμε μπροστά από το σπίτι του ανθρώπου και δεν θα αφήσουμε να μπουν μέσα να το πάρουν. Αυτό γιατί το ζήτημα της λαϊκής περιουσίας, της λαϊκής στέγης, το να μπορεί ο εργαζόμενος να έχει ένα κεραμίδι να βάλει από κάτω τα παιδιά του, είναι ζήτημα το οποίο για μας είναι βασικό και κεφαλαιό. Άρα λοιπόν δεν σταματάμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, θα ενημερώσουμε με δελτίο τύπου ποια θα είναι η επόμενη κίνηση και να είστε σίγουροι ότι όποια περιτόρια έχουμε θα το εξαντλήσουμε προκειμένου το σπίτι του ανθρώπου, του συναδέλφου μας να σωθεί.